Τρομερά μωρά του αρκαδικού ποδοσφαίρου, η K14 της Μικτής Αρκαδίας γράφει ιστορία και για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει την πρόκρισή της στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή συνολικά για το αρκαδικό ποδόσφαιρο με την σπουδαία πορεία από την αρχή της διοργάνωσης να γίνεται πράξη με την πρόκριση της ομάδας μας στις τέσσερις, όπως είπαμε, στα ημιτελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο γήπεδο της Κάρτσοβας κόντρα στα Τρίκαλα, το οποίο κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι με τον κρατημένο να είναι ξανά ο ήρωας να κάνει δύο αποκρούσεις και να στέλνει την K14 της ΕΠΣ Αρκαδίας στους τέσσερους του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων σε ένα κατάμεστο γήπεδο με τρομερή ατμόσφαιρα, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, παιχνίδι σκοπιμότητας με τις δύο ομάδες και την δική μας την Αρκαδία και τα Τρίκαλα να προσέχουν να μην παίρνουν κανένα ρίσκο και κάπως έτσι να οδηγείται η αναμέτρηση στην διαδικασία των πέναλτι εκεί όπου ήταν και στα πέναλτι συναρπαστική η εξέλιξη. Χάσαμε πέναλτι, έχασε η Αρκαδία πέναλτι. Ο κρατημένος έκανε δύο αποκρούσεις και τελικά καταφέραμε η ομάδα μας να πάρει την σπουδαία, τη μεγάλη αυτή πρόκριση μέσα σε ένα τελείριο και ένα ξέσπασμα πανηγυρισμών. Όσο εγώ μιλάω, εσείς βλέπετε τις φάσεις της αναμέτρησης. Εδώ ένα καλό σου, την μπάλα πέρασε έξω από το Βεργέτη με την ομάδα μας. Να βλέπετε την διαδικασία των πέναλτι. Ο Λαμπρόπουλος ευστόχησε στην πρώτη εκτέλεση για την ΕΠΣ Αρκαδίας. Εδώ ισοφαρίζουν τα Τρίκαλα 1-1. Ωραία εκτέλεση στην απέναντι γωνία ο τραυματοφύλακας μας, ο κρατημένος. 2-1 για την ομάδα μας για την K14 της ΕΠΣ Αρκαδίας. Εδώ είναι το 2-2 για τα Τρίκαλα, για την K14 των Τρικάλων. Ξανά η Αρκαδία σε εκτέλεση πέναλτι. Είναι ο Νίκου που το χάνει. Είναι ένα καθοριστικό σημείο στην φάση αυτή. Με τα ενωμάτα των Τρικάλων στην εκτέλεση ο κρατημένος εδώ και το ξέσπασμα πανηγυρισμών. Βλέπετε, κρατάει όρθια την K14 της ΕΠΣ Αρκαδίας. Αποκρούει το πέναλτι του Αδάμου ο κρατημένος. Εδώ ο δικαίος, πολύ ψύχρεμος, δίνει ξανά το προβάδισμα στην K14 της ΕΠΣ Αρκαδίας. Εδώ πολύ ωραία εκτέλεση στην πάνω πλευρά των δικτύων, ισοφαρίζουν η ομάδα των Τρικάλων. Ο Βεργέτης στην εκτέλεση, το πέναλτι του δυνατό στην μέση της εστίας, εκ νέου το προβάδισμα για την ομάδα μας, για την K14. Εδώ θα γίνει το 4-4 στο σημείο αυτό. Βλέπετε την διαδικασία, ψυχοφθόρος με μεγάλη αγωνία. Ο Ματθεόπουλος 5-4 πανηγυρίζει και εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο για να φτάσουμε στην πρόκριση. Ο κρατημένος δεύτερο πέναλτι που πιάνει, τέλος αγώνα με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι. Η K14 της ΕΠΣ Αρκαδίας θα πάρει την πολύ μεγάλη πρόκριση και βλέπετε τι γίνεται. Τα παιδιά πανηγυρίζουν, βλέπετε και το κοντράστ των αισθημάτων. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και η K14 των Τρικάλων. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το αρκαδικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε αγκαλιές, βλέπετε πανηγυρισμούς, καπνογόνα από την εξέδρα. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που ζήσαν όλα τα παιδιά, τον κρατημένο να πνίγεται στις αγκαλιές φιλάθλων και συμπαιχτών.